Πάμε Κέρκυρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Απασχόλησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Σας σας ευχαριστούμε πολύ. Αντιδήμαρχε, για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Μαρίνα των Γουδιών. Είναι μια μαρίνα που βρίσκεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, χωρητικότητας 1.400 θέσεων. Είναι από τις μεγαλύτερες οργανωμένες μαρίνες στην Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει τρομερά ωφέλη για τον τουρισμό μας και την τοπική κοινωνία, διότι είναι ένας τουρισμός που έχει ξεκινήσει από το Μάιο, από νωρίς, με πολλές διαφορετικές εθνικότητες, που τις περισσότερες φορές δεν λογαριάζουν αν θα υπάρχει καραντίνα στην πατρίδα τους όταν θα γυρίσουν ή όχι. Οπότε είναι ένα κομμάτι που έχει ξεκινήσει από νωρίς και συμβάλλει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία. Οπότε η υψηλή αγοραστική δύναμη των επισκεπτών από τον Μάιο μέχρι και σήμερα που έχουν βρεθεί στην Κέρκυρα, σωστά? Ναι, είναι στην Κέρκυρα, είναι στη Μαρίνα των Γουδιών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι είτε πελάτες που νοικιάζουν σκάφη, ναι, είτε ιδιοκτήτες που περιμένουν τόσο καιρό να λήξει η καραντίνα, να επιτραπούν τα ταξίδια και να έρθουν να βρουν τα σκάφη τους που τα είχαν αφήσει στη Μαρίνα τουλάχιστον ένα χρόνο. Αντιδήμαρχε, σήμερα σε πολλά μέσα βέβαια και στο διαδίκτυο και τηλεόραση έχουν κάνει έτσι το γύρο των τηλεοπτικών μέσων ραδιοφωνικών και των ιστοτόπων φωτογραφίες του διάσημου, του διεθνούς φήμης βέβαια, βετεράνου μπασκετμπολίστα του NBA, του Magic Johnson. Βεβαίως. Είναι ένα από τους πολύ διάσημους που επισκέπτονται το νησί μας. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε μια θαλαμιγό του κόλπου του Νάουκ, έτσι το λέμε εμείς, της Γαρίτας. Είναι ένα μέρος που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο παλιό κρούριο της Κέρκυρας, με εκπληκτική θέα, και είναι από τους ανθρώπους που μας διαφήμισαν φέτος με τα γνωστά βιντεάκια που ανεβάζουν είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Οπότε έχουμε γίνει γνωστοί μέσα από τα social media των διάφορων διασημοτήτων που μας επισκέπτονται. Είναι σημαντικό πολύ αυτό για μας, διότι στην ουσία παρέχοντας ένα έτσι προσεγμένο φυσικό τοπίο, μια προσεγμένη καθημερινότητα, μας διαφημίζουν από μόνοι τους, χωρίς να κάνουμε πολλά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε σε ένα καθαρό και όμορφο προορισμό. Είναι σημαντικό πολύ αυτό για μας, να έρχονται αυτοί οι επισκέπτες και να μας διαφημίζουν μέσα από τη σελίδα τους. Κάναμε εμείς κάποιες προσπάθειες να τους συναντήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει επίσημες συναντήσεις ο συγκεκριμένος, ναι, ή και όλες οι διαφημίσεις που έρχονται, αλλά μας αρκεί που όλοι αυτοί περιπλανούνται το βράδυ στα σοκάκια της Κέρκυρας. Και μόνο που ανέβασε αντιδήμαρχε φωτογραφίες εκεί στο Twitter και είπε «Βρίσκομαι ανοιχτά της Κέρκυρας και στην Κέρκυρα», δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη διαφήμιση. Εκατομμύρια followers έχουν οι συγκεκριμένοι βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Και στο Instagram ανέβηκε ανάλογο βίντεο, οπότε νομίζω ότι είμαστε υπερκαλυμμένοι. Αντιδήμαρχε, οι προσδοκίες έφυγε, ο Μάιος έφυγε, ο Ιούνιος, οι προσδοκίες για το δίμηνο, Ιουλίου-Αυγούστου, εκεί για την Κέρκυρα, ποιες είναι, πού στοχεύετε? Εμείς θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το τζίρο του 50% του 2019, ναι. Δεδομένο είναι ότι έχουμε ένα ισχυρό πλήγμα από την αγγλική αγορά, διότι έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από την αγγλική αγορά. Δεδομένο είναι ότι το 2019 είχαμε 600.000 άκρους. Και αυτό το κενό, αν δεν ανοίξει η αγγλική αγορά, είναι πολύ δύσκολο να το αναπληρώσουμε. Απ' την άλλη, έχουν ανοίξει άλλες μικρές αγορές, όπως η Ολλανδία, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι οι Γάλλοι. Δεν θα αναπληρώσουν την αγγλική αγορά. Όμως, καλό είναι αυτό να μην εξαρτούμαστε μόνο από μια αγορά, αλλά από πάρα πολλές διαφορετικές. Θεωρούμε ότι αν ανοίξει η αγγλική, θα πάμε αρκετά καλά και θα φτάσουμε το 50% του 2019. Έχει ανοίξει το σύνολο των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλήμματων εκεί στην περιοχή, ή είναι κάποιοι οποίοι έχουν βάλει φρένο? Σε αντίθεση με πέρσι που άνοιξε ένα 70% των επιχειρήσεων, φέτος έχουν ανοίξει όλοι. Στην προσπάθεια ο επισκέπτης και τουρίστας που θα έρθει να δει έτσι ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν και να μην δει εικόνες εγκατάληψης. Νομίζω ότι είναι συλλογική προσπάθεια και από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και από τους επαγγελματίες στο να βάλουμε όλοι πλάτη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ακόμα περισσότερο οι τουριστικές περιοχές όπως είναι η Κέρκυρα και η Κρήτη, να βάλουμε όλοι πλάτη έτσι ώστε να ξεκινήσει ο τουρισμός και να καταφέρουμε την επόμενη χρονιά να έχουμε χτίσει πάλι ένα σωστό όνομα
για όλες αυτές που έρχονται να μας δουν. Έλληνες περιμένετε, εσωτερικός τουρισμός στηρίζεστε? Ο εσωτερικός τουρισμός στην Κέρκυρα αποτελεί γύρω στα 9% του τοπικού ακαθάριστου προϊόντος. Έχουμε χάσει το Πάσχα, οπότε έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εμείς, γιατί γι' αυτό είμαστε διάσημοι για το Πάσχα. Έχουμε σχετικά μικρή κίνηση με τις Έλληνες. Σχετικά μικρή κίνηση, θα έλεγα. Μας βοηθάει βέβαια αρκετά η Εγνατία που έχει συνδέσει, η Εγνατία Οδός που έχει συνδέσει τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη με την Οικουμενίτσα και την Κέρκυρα. Είναι πολύ εύκολο πλέον να πάει κάποιος στην Οικουμενίτσα και να μετά να μπει στο φέρι και να αρχίσει την Κέρκυρα. Αλλά και η Ιωνία Οδός, η οποία μας συνδέει με την Πελοπόννησο, πάλι μέσα την Οικουμενίτσα μπορεί να έρθουν άνετα. Επίσης, έχουμε προσπαθήσει να έχουμε αναώρα γραμμές από Οικουμενίτσα προς Κέρκυρα και από Κέρκυρα προς Οικουμενίτσα, και ώστε να μην υπάρχει χρόνος αναμονής μεγάλος στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Οπότε έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες. Θεωρούμε ότι κάτι ανάλογο έχετε ζήσει και εσείς στην Κρήτη. Δεν περιμένετε να, αυτή τη χρονιά να είναι 100%, αλλά νομίζω. Ακριβώς, βέβαια. Πάνω κάτω είναι το ίδιο σκηνικό το οποίο μας περιγράψατε και για την Κέρκυρα. Αντιδήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς στην Κρήτη. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να ξεπεράσουμε αυτή την υγειονομική κρίση και μετά να προχωρήσουμε δυναμικά υπό κανονικές συνθήκες, με υγεία πάνω απ' όλα, και μετά να κάμψει η οικονομία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.